καλύτερες φάσεις του πρώτου 45 λεπτού. Εδώ ο Ασίς ψάχνει χώρο για το σουτ, θα προσποιηθεί, θα επιχειρήσει το σουτ. Ο Καμίνσκι θα μαζέψει την μπάλα χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Εδώ κοιτάξτε τον Οικονομίδη από που ξεκινάει την προσπάθεια και με αυτό το δεξί σουτ θα στείλει την μπάλα στο παραθυράκι της εστίας του Καμίνσκι. Ένα πολύ πολύ όμορφο τέρμα. Παραλαμβάνουμε όμως ότι και η μπάλα πήρε μια περίεργη τροχιά και ο πανηγυρισμός από τον Γιώργο Οικονομίδη, το πρώτο του γκολ στο φετινό πρωτάθλημα. Η ανόρθωση που στη συνέχεια δημιούργησε και έχασε ευκαιρίες. Αμέσως μετά το σούτ από τον Γκαρσία, η μπάλα θα περάσει έξω, το σούτ με το εξωτερικό μέρος του ποδιού. Εδώ η ανόρθωση κάνει λάθος, οπότε ψάχνει χώρο για να επιχειρήσει και τα καταφέρνει το σούτ. Ο Καμίνσκι όμως θα πέσει στη γωνία του και θα απομακρύνει την μπάλα. Σέντρα από τον Δημητρίου, κεφαλιά από τον Αβραάμ, βρίσκει το δοκάρι της εστίας του Μορέιρα. Η πιο μεγάλη φάση για τους γηπεδούχους. Ξανά η σέντρα με την κεφαλιά του Αβραάμ να έρχεται με δύναμη, να σταματάει όμως στο δοκάρι. Φάουλ για την ανόρθωση. Ο Λαΐφης με αυτή την προβολή προσπάθησε να στείλει την μπάλα με πορεία προς τα δίχτυα, δεν τα κατάφερε όμως. Τζέισον Δημητρίου, νέα σέντρα στην περιοχή, κεφαλιά από τον Μακρύ, μπάλα πέρασε μακριά από την εστία του Μορέιρα. Εδώ ο Μάριος ο Δημητρίου επιχειρεί ένα σούτ με το εξωτερικό, ο Καμίνσκι σε καλή θέση θα μαζέψει την μπάλα. Η ανόρθωση ό,τι καλό έφτιαξε, το έφτιαξε κυρίως από την πλευρά του Τζέισον Δημητρίου, εκεί όπου ουσιαστικά ανεβαίνει και έχει και καλές σέντρες. Το σούτ από τον Οικονομίδη, ο Καμίνσκι απογειώνεται, εδώ θα δούμε καλά που πήγαινε η μπάλα και με πόσο φάλτσο